Να δούμε πρώτα την ελευθερία από τον παλαιό άνθρωπο και από τον κόσμο. Πώς κατορθώνεται. Βέβαια είναι τεράστιο το θέμα, αλλά έτσι ακροθυγώς θα πούμε κάποια πράγματα, συνοπτικά αν θέλετε, και ίσως και κάποια άλλη φορά να το αναπτύξουμε πιο πολύ. Ο τρόπος βέβαια που ελευθερωνόμαστε από τον παλαιό άνθρωπο και τον κόσμο, δηλαδή από τα πάθη, όπως τα είπαμε προηγουμένως, είναι η μετάνοια. Είναι επίσης το κατά Θεόν πένθος, το οποίο όπως λένε οι πατέρες είναι φυλακτικό των αρετών. Δεν αρκεί δηλαδή να πάψεις το κακό, τη μετάνοια, και να αρχίσεις να κάνεις το καλό, αλλά θα πρέπει και να μείνεις σταθερός στο καλό. Γιατί πολλοί μετανοούν, πολλοί μάλλον εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν πραγματικά και μένουν σταθεροί στη μετάνοια. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα παιγνίδια της χάριτος. Και όταν κανείς έρχεται σε μία κατάσταση μετανοίας, στην αρχική φάση ο Θεός του δίνει πάρα πολύ χάρη δωρεάν, χωρίς να έχει κάνει δηλαδή κάτι, να έχει κάνει ανάλογους κόπους για να κερδίσει αυτή τη χάρη. Το κάνει ο καλός Θεός για να μας δείξει σε τι παράδεισο μας έχει καλέσει. Και εκείνη την πρώτη περίοδο της χάριτος όλα είναι πολύ εύκολα. Θυμηθείτε και εσείς τον εαυτό σας πώς ζούσατε μετά την πρώτη σας καλή εξομολόγηση, την μεταστροφή σας στον Χριστό, που η προσευχή ήταν πολύ άνετη, η αγάπη στον Χριστό επίσης έντονη, η διάθεση για μελέτη πνευματική πολύ μεγάλη. Όλα αυτά είναι όμως της χάριτος του Θεού. Έρχεται μετά το δεύτερο στάδιο η λεγόμενη υποστολή της χάρης για παιδαγωγικούς λόγους ή και λόγω της δικής μας υπερηφάνειας, όπου η χάρις κρύβεται λίγο και μένει ο άνθρωπος κάπως μόνος του, έτσι νομίζει. Και αρχίζουν οι λογισμοί και αρχίζει η δυσκολία στην προσευχή και αρχίζει μια κατάσταση πάλης, θα λέγαμε. Παλεύει ο άνθρωπος με τον εαυτό του και είναι αυτή η περίοδος που μπορεί να κρατήσει και πολλά χρόνια. Και εκεί κρινόμαστε. Αν εκεί μείνουμε σταθεροί, τότε κερδίσαμε. Αν εκεί όμως αφήσουμε τον αγώνα και γυρίσουμε πίσω στον ίδιο εμετό, όπως λέει η Γραφή, τότε βέβαια είμαστε οι τραγικότεροι των ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το στάδιο να μείνουμε σταθεροί. Να φυλάξουμε έστω και με νύχια και με δόντια τον στοιχειώδη αγώνα, τον πνευματικό, τη στοιχειώδη αγωνιστική προσπάθεια. Λέει ο Άγιος Νικόδημος στον όρο του πόλεμου ένα πολύ ωραίο και πολύ παρήγορο. Εάν βλέπεις, λέει, στον εαυτό σου, όχι ότι δεν προοδεύεις πνευματικά, ούτε ότι μένεις στάσιμος, αλλά ότι πας πίσω, ότι χειροτερεύεις, ακόμα και τότε, λέει, μην απελπίζεσαι. Συνέχισε τον αγώνα σου και ο Χριστός μας που θα σε βρει σε αυτόν τον αγώνα θα σε σώσει. Γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε. Αυτό είναι του Θεού το αποτέλεσμα. Στο χέρι μας είναι ο αγώνας, η προσπάθεια, η διάθεση, το να θέλουμε να σωθούμε. Να έχουμε αυτή την αρχική θέληση, την προαίρεση όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Επομένως, αρχίζουμε με τη μετάνοια, αφήνουμε την αμαρτία, γυρνάμε στο καλό, φυλάμε το καλό με το κατά Θεόν πένθος. Τι είναι το κατά Θεόν πένθος? Είναι η κατάσταση αυτή η οποία έχει δάκρυα, έχει συντριβή για την αμαρτία στην οποία πέσαμε, γιατί λυπήσαμε τον Κύριό μας, τον αγαθό, τόσα χρόνια δουλεύοντας την αμαρτία, η οποία όμως, προσέξτε, δεν έχει μέσα απελπισία. Το κατά Θεόν πένθος έχει μέσα ελπίδα, έχει μέσα χαρά. Γι' αυτό μιλάμε για χαρμολύπη. Αλλά χρειάζεται το πένθος. Και καλό είναι να προσπαθούμε κάθε μέρα έστω λίγο να κλαίμε για τις αμαρτίες μας, να ζητάμε με δάκρυα το έλεος του Θεού. Έτσι φυλάμε τη μετάνοια, φυλάμε τις αρετές. Φυλάμε το καλό στο οποίο μπήκαμε και για το οποίο αγωνιζόμαστε. Και ένα τρίτο μέσο για να απελευθερωθούμε από τον παλαιό άνθρωπο είναι η νηστεία,
η συντριβή, η σωματική κακοπάθεια και η ταπεινοφροσύνη. Είναι αυτά τα οποία τα λέμε με μία λέξη άσκηση.